Επανάσταση, ακούτε το ολοκένουργιο κομμάτι των Drulias Brothers και έχω εδώ τον Κωνσταντίνο Δρούλια και τον Ηλία Δρούλια. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Έχουν έρθει εδώ τα παιδιά, τους περίμενα. Η αλήθεια είναι λίγο πιο κοντούλιδες. Τα παιδιά είναι πανύψηλοι, δηλαδή εμείς είμαστε μπροστά νάνι, θα έλεγα. Μια χαρά. Λοιπόν, να πούμε ότι τα παιδιά έχουν έρθει εδώ με τον Μπερλέκη. Έχει έρθει ο Ηλίας, ο Κωνσταντίνος έχει φέρει τη λίρα του. Σίγουρα έχουμε και μια μαντινάδα. Σίγουρα. Έτσι, τελευταία, μόνο σίγουρο. Τελευταία εκπομπή τη σεζόν η σημερινή. Μετά ραντεβού εμείς με το νέο έτος. Και έχω εδώ τους καλύτερους. Drulias Brothers, Ηλίας και Κωνσταντίνος. Κωνσταντίνος και Ηλίας. Πόσο καιρό είστε εκτός survival τώρα, περίπου? Βγήκαμε με διαφορά μια εβδομάδα. Ναι. Πρώτα βγήκε ο Ηλίας, μετά αποχώρησα εγώ. Τέλη Νοεμβρίου περίπου. Είμαστε κοντά. Αποχώρησαμε. Ένα μήνα περίπου. Ένα μήνα κοντά. Το μετανιώσατε, ρε παιδιά, ή που φύγαμε, ήταν ωραία εμπειρία? Που πήγατε? Που πήγαμε, όχι. Δεν νομίζω ότι το μετανιώσαμε, ούτε εγώ ούτε ο Κώστας. Ήταν μια εμπειρία μοναδική που πραγματικά, άμα δεν το ζήσεις και δεν το περάσεις όλο αυτό, δεν μπορείς να καταλάβεις το τι γίνεται μέσα σε ένα τέτοιο παιχνίδι επιβίωσης. Μαθαίνεις να εκτιμάς κάποια πράγματα, γνωρίζεις τον εαυτό σου και το πιο βασικό είναι μαθαίνεις να ζεις με λίγα. Mm-hmm. Μαθαίνεις να ζεις με λίγα, έτσι. Ακριβώς. Είχε δηλαδή πείνα πολύ εκεί. Είχε πείνα αρκετή, νομίζω φαίνεται κιόλας αυτό. Και σε μένα και στον Κώστα χάσαμε αρκετά κιλά. Εγώ έχασα 12, ο Κώστας έχασε 15. 15. Ναι, σε δύο μήνες είναι. Ψάχνουμε όλοι για διατροφές. Εκεί είναι. Ένα επιβίωσης θέλετε. Ένα survival. Επιβίωσης θέλουμε όλοι και χάνουμε τα κιλά κατευθείαν. Και ποιος ήταν έτσι ο πιο power, ας πούμε, στα αγωνίσματα? Εσύ ή ο Κωνσταντίνος δηλαδή ή ο Ηλίας? Κοίταξε, τώρα σε αυτό μπορώ να πω ότι ήταν ο Κώστας. Ο Κώστας Power, ήταν. Γιατί θέματα, δεν ήταν καθαρά θέμα δύναμης ή συγκέντρωσης, είχε θέμα ευστοχίας, ηρεμίας. Δηλαδή, ενώ είχες τρέξει όλο το στίβο, έπρεπε μετά να πας να πετύχεις τους στόχους. Θα πρέπει να έχεις ηρεμία, να έχεις ευστοχία. Κάτι που λίγο εγώ. Ο Ηλίας δεν φημίζεται. Δεν φημίζομαι για την ηρεμία του. Πώς μπήκε το survival στην ζωή σας? Σας κάνανε πρόταση, πήγατε εσείς, βάλατε συμμετοχή? Πώς έγινε το? Έγινε μια πρόταση από το κανάλι, ναι, να μπούμε στο παιχνίδι. Mm-hmm. Και ύστερα από σκέψη και έτσι τα βάλαμε λίγο κάτω τα πράγματα, είπαμε ότι είναι μια πάρα πολύ καλή εμπειρία. Θα γυριστεί και στην Ελλάδα, γυρίστηκε μάλλον στην Ελλάδα. Ήταν πάρα πολύ ωραίο γιατί είχε τοπία ελληνικά και πρέπει να στηρίζουμε και λίγο τον τόπο μας. Δεν χρειάζεται να στηρίζουμε μόνο τα ξένα μέρη. Σίγουρα. Αν ήταν, ας πούμε, τύπου Nomads ή τύπου Survivor, υπήρχε περίπτωση να φεύγατε ή επειδή ήταν στην Ελλάδα, γυρίστηκε στην Ελλάδα? Εγώ προσωπικά το σκεφτόμουν πάρα πολύ αν ήταν, ναι, κάτι εκτός Ελλάδος. Γιατί πραγματικά περάσαμε δύσκολα που ήταν και εντός Ελλάδος. Δηλαδή φαντάζομαι ότι εκτός ήταν ακόμα πιο δύσκολα, είσαι πολύ πιο μακριά από τον τόπο σου, από τους δικούς ανθρώπους. Όχι ότι είχαμε επαφή βέβαια με τον έξω κόσμο, mm-hmm, αλλά νιώθεις μακριά. Οπότε νομίζω ότι θα ήταν πάρα πολύ δύσκολη η απόφαση του να πάμε κάπου στο εξωτερικό. Τύπου Nomad Survivor. Πάντως, εσείς είχατε ήδη μια στρωμένη καριέρα. Δηλαδή, σας ξέραμε, δεν σας μάθαμε το Survivor. Εγώ δηλαδή σας ξέρα και πιο πριν. Είδατε κάποια αλλαγή μετά την συμμετοχή σας στο Survivor? Κοίταξε, Survival, μάλλον. Survival, ναι. Υπήρχε μια αναγνώριση παραπάνω, αλλά ναι, κατά βάση ο κόσμος αναγνωρίζει το καλλιτεχνικό μέρος και αναγνωρίζει κομμάτια της δουλειάς μας, mm-hmm, και όχι τόσο τα κομμάτια της, του παιχνιδιού. Αλλά υπήρχε κάποιος κόσμος που όντως μας είδε από το παιχνίδι που δεν μας ήξερε. Δεν είχε ασχοληθεί. Δηλαδή, κάποιος πιο μεγάλης ηλικίας που βλέπαν τηλεόραση, έχεις μια ανταπόκριση παραπάνω. Άρα ήταν και ένας λόγος που το κάνατε αυτό? Ναι, σίγουρα, να πιάσουμε και το σίγουρα κοινό εκείνο. Σίγουρα. Να κερδίσεις ό,τι μπορείς και από εκεί. Δεν νιώθετε, ας πούμε, ότι ίσως σας έκανε μια ζημιά αυτή η προβολή που ήταν λίγο και στην καθημερινή σας, έτσι, στην καθημερινότητά σας? Σας γνωρίσαμε και αλλιώς, ρε παιδί μου, άλλο να σας βλέπω on stage. Είδατε και πώς ξυπνάμε και πώς κοιμόμαστε. Και όλα αυτά που γράφτηκαν γενικά για το παιχνίδι. Κοίταξε να δεις, κακό δεν μας έκανε, διότι είμαστε παιδιά τα οποία δεν αλλοιωνόμαστε και ο χαρακτήρας μας είναι αυτός που βλέπεις εδώ, αυτός ήταν και μέσα στο παιχνίδι. Τώρα να με δεις να ξυπνάω, εντάξει. Απλά δεν έχει τύχει να δω εγώ εσένα. Και εσύ κάπως έτσι θα ξυπνάς λογικά. Δεν ήταν αυτά που βλέπαμε, ας πούμε, ότι υπήρχαν, ας πούμε, άνθρωποι που προχώρησαν και σας φέρνανε τάπερ στα κρυφά ή... Όχι, αυτό δεν υπήρχε. Γράφτηκαν πολλά. Εντάξει, όταν κάτι ξεκινάει καινούργιο, σίγουρα κάποιοι υπάρχουν που θα το κατακρίνουν, θα το λογοκρίνουν, θα ψάξουν τρόπους για να του κάνουν κακό. Να το πολεμήσουν. Σε καμία περίπτωση δεν είχαμε επαφή με τον έξω κόσμο. Ήταν πολύ σφιχτά τα πράγματα. Άλλωστε, αν είχαμε επαφή με τον έξω κόσμο και μας φέρνανε φαγητά και τέτοια, δεν θα χάναμε κιλά. Καλά, θα μέναμε στα ίδια κιλά.
Οπότε θεωρώ ότι είναι ανούσιο το να λέμε ότι έχουμε επαφή με τον έξω κόσμο. Παρ' όλα αυτά είναι γυρισμένο στην Ελλάδα. Mm-hmm. Ο κόσμος είχε όλη την πρόθεση και ερχότανε, αλλά η παραγωγή είχε προνοήσει γι' αυτό και ήταν στα όρια που δεν είχε επαφή με εμάς. Δηλαδή μπορεί να ερχόντουσαν κοντά, στα αγωνίσματα. Τους βλέπατε, δηλαδή είχατε οπτική επαφή. Μακρινά βλέπαμε ότι υπάρχει κόσμος. Αλλά δεν είχαν επαφή. Χωρίς να μας μιλήσει κάποιος από αυτούς. Mm-hmm. Υπήρχε μια διαφορετική διαχείριση, ας πούμε, με άλλους παίχτες. Σε σχέση με εμάς. Ναι, ήταν η όχι, ήταν ισορροπημένα. Και στους αγωνιστές και στους αετούς που ήμασταν εμείς, δηλαδή διάσημοι και οι μαχητές που λεγόντουσαν τα παιδιά, ας πούμε, στο άλλο παιχνίδι, ήταν ισορροπημένα, δεν υπήρχε καμία διαφορά. Δηλαδή, όπως συμπεριφερόντουσαν σε εμάς, έτσι και στους άλλους. Mm-hmm. Αφήνω τη μάχη του Survivor και πάμε στη μάχη της ζωής, στην καθημερινότητα, σε αυτή τη μάχη που δίνουν όλοι οι καλλιτέχνες αυτό το διάστημα. Και εσείς όταν βγαίνετε στο stage, είναι πραγματικά μία μάχη. Γίνεται ο χαμός. Πόλεμος. Πόλεμος. Επανάσταση. Επανάσταση, όπως λέγεται. Είναι κύριε Survivor. Πώς θα αντιμετωπίζετε όλη αυτή την ενέργεια του κόσμου που σας ακολουθεί στα live, στα ζωντανά σας προγράμματα. Έρχεται γιατί ξέρει ότι θα περάσει καλά, ότι κάνετε κέφι. Είναι δεδομένο αυτό πλέον. Αυτή είναι η δύναμή μας, ο κόσμος. Η αγάπη που μας δίνει. Δηλαδή, πραγματικά η ενέργεια που δέχεσαι εκείνη την ώρα που είσαι πάνω στο stage, που σου μεταφέρει ο κόσμος από κάτω, είναι απίστευτη. Mm-hmm. Δηλαδή, τελειώνουμε το live και νιώθουμε τόσο εξαντλημένοι, δηλαδή έχουμε δώσει τα πάντα, όλη μας την ενέργεια. Οπότε αυτή είναι η τροφή για εμάς πάνω στο stage. Πλέον ο κόσμος έχει άλλη νοοτροπία να γλεντήσει. Θέλει να βλέπει τον καλλιτέχνη να δίνει την ψυχή του και όχι να τον κοροϊδεύει όπως μπορεί να κάνουν κάποιοι συνάδελφοι οτιδήποτε, να το κάνουν αναγκαστικά. Δηλαδή, ξέρεις, δεν έχεις όρεξη να τραγουδείς και τραγουδάς επειδή πρέπει. Εμείς όταν τραγουδάμε επειδή θέλουμε. Πρώτα διασκεδάζουμε εμείς, εγώ, ο Ηλίας και οι συνεργάτες μας. Mm-hmm. Και μετά ο κόσμος. Αν δεν είμαστε εμείς καλά, πώς θα περάσει ο κόσμος καλά. Θέλω να μου πείτε κάτι έτσι το... Πόσα κινητά έχεις, ρε παιδί μου, εσύ. Έχω εδώ τον... θα έλεγα τον άρχοντα, αυτούς που τα κινεί όλα τα νήματα. Κρατάει δύο κινητά, δεν ξέρω πόσα live κάνουμε αυτή τη στιγμή στο ίντερνετ. Εδώ γίνεται χαμός, live μεταδόσεις και τέτοια. Θέλω να μου πείτε έτσι κάτι το τρελό που έχετε βιώσει με θαυμαστή, θαυμάστρια που να μην το είχατε ξανά... Να μην το έχουν ξαναζήσει. Ναι, να μην το έχετε ξαναζήσει, ας πούμε. Κάτι... Τι να σου πούμε τώρα. Κοίταξε, να πιάσουμε και πολλά τρελά πράγματα. Εντάξει, ο καθένας εκφράζει το θαυμασμό του διαφορετικά. Δηλαδή, μπορεί απλά να έρθει να σε χαιρετήσει, να σου πει ότι χάρηκα που σε είδα, να βγάλει μια φωτογραφία και να φύγει. Μετά μπορεί να σου επιτεθεί σε εισαγωγικά, δηλαδή να σε αγκαλιάσει, να σου δώσει ένα φιλί. Τώρα αυτό δεν θεωρώ ότι είναι κάτι ακραίο. Ναι, αυτό εντάξει, μόνο. Τα ακραία γεγονότα έχουμε ένα ιδανικό τρόπο εμείς και τα απομυθοποιούμε και τα κάνουμε χαβαλέ και περνάνε όμορφα. Δηλαδή δεν μας ενοχλούν ούτε εμάς, ούτε νιώθει άσχημα εκείνος που το κάνει. Ναι, πείτε μας που ένα που να πέσουμε από τα σύννεφα να τα ακούσουμε. Ο Ανδρέας Τσαμπούκος εδώ με τα δύο κινητά. Το ένα, με τα δύο. Κοίταξε, το ακραίο. Βασικά, ποιος έχει πιο πολύ πέραση στις γυναίκες, ο Κώστας? Είναι διαφορετικό το target group. Ναι, απευθυνόμαστε σε όλα τα μήκη και πλάτη. Κοίταξε, ακραίο γεγονός τι να έχει γίνει τώρα. Εντάξει, μέσα στα καμαρίνια και τα λοιπά που γίνονται διάφορα πράγματα. Μέσα στα καμαρίνια, δηλαδή τι γίνεται? Στα καμαρίνια θα γίνει το ακραίο. Να σε δουν κάποια κορίτσια και να επιδιώξουν να σε φιλήσουν, ας πούμε. Ναι. Να σου δώσουν ένα πεταχτό φιλί στο μάγουλο, στα χείλη κάπου. Τώρα αυτό αν είναι ακραίο. Εντάξει, στο μάγουλο τι ακραίο. Στο μάγουλο δεν είναι ακραίο. Στα χείλη, εντάξει, μπορεί να είναι πιο παρορμητικέ. Πιο παρορμητικέ αυτό. Είχατε κάνει μια συνέντευξη, νομίζω, στο Downtown, ήτανε, πού ήτανε? Ναι, στο Downtown. Που είχατε δηλώσει ότι έχετε, ας πούμε, εκπληρώσει, ας πούμε, και επιθυμίες μιας γυναίκας που ήθελε, ας πούμε, να έχει και τους δυο. Αυτό το πολυπόθητο, αυτή η πολυπόθητη δήλωση, το είπατε έτσι για να συζητηθεί, όντως είχε... Κοίταξε να δεις, μέσα σε σοβαρό και αστείο το διατυπώσαμε. Παρ' όλα αυτά, αυτό... αναζωπηρώθηκε και ανακυκλώθηκε σε πράγματα τα οποία δεν είχαν καμία σχέση με αυτά που είπαμε. Δηλαδή, είναι πολλές φορές. Μέχρι μας βγάλανε ότι είμαστε γκέι, οτιδήποτε. Ναι. Εγώ θέλω να πω, μια και μου δίνει την ευκαιρία, ότι δεν έχουμε καμία. Δεν έχει περάσει ποτέ το μυαλό μας η έλξη από το ίδιο φύλο. Είμαστε καθαρά άντρες, είμαστε straight. Παρ' όλα αυτά, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με ανθρώπους που είναι ομοφυλόφιλοι. Έχουμε φίλους ομοφυλόφιλους. Έχουμε... Ο καθένας άλλος το κάνει ό,τι θέλει στην προσωπική του ζωή. Ναι, χωρίς να μας απασχολεί. Πολύ σωστά. Και δεν είμαστε ομοφυλόφιλοι, είμαστε καθαρά straight. Καλά, να σου πω και κάτι. Δεν χρειάζεται να βγει. Εγώ το λέω γιατί υπόθηκε. Μεταξύ μας δεν χρειάζεται να τους δίνεις απάντηση. Στο λέω γιατί υπόθηκε. Παρ' όλα αυτά, η συζήτηση που είχαμε κάνει και είχαμε πει για τρίο, που
Όλο αυτό εντάξει. Ήταν μια συζήτηση που μας ρωτήθηκε και απαντήσαμε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε συνεργασία με Βαλάντι στο Σανσέρ. Ναι, βέβαια, πάμε στο Σανσέρ. Πάμε και μετά θα έχουμε live. Live εδώ πέρα. Και σύνδεση με Los Angeles. Εννοείται αυτό, δεν το χάνουμε με τίποτα. Εννοείται. Και ακούτε τι γίνεται έτσι στην αρχή του live των Drulias Brother. Γίνεται χαμός με ρυθμό βέβαια όπως πάντα. Λοιπόν, έχω μαζί μου εδώ τον Κωνσταντίνο Δρούλια και τον Ηλία Δρούλια, τα αγαπημένα αυτά αδέρφια που όπου πάνε κάνουν χαμό, ένα καλό χαμό. Βλέπετε live και παρέλα, φτιάχνουν και τα μαλλιά τους, αυτά είναι αυτά. Όλα μαζί. Λοιπόν, εδώ συντονισμένοι στην πιο άρτια συχνότητα της πόλης, Άρτε 90,6 FM και πάμε να συνδεθούμε με αγαπημένο Los Angeles. Πάμε να συναντήσουμε την Ανδριάννα Πετράτος εκεί στην ελληνική ραδιοφωνία του Los Angeles. Καλησπέρα στο LA. Καλημέρα μάλλον. Καλησπέρα σε εσάς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ χρόνια πολλά και χαιρετίσματα εκεί σε όλη την παρέα που ήμασταν και πριν από κάποιους μήνες μαζί εδώ στην ραδιοφωνία μέσω σύνδεσης. Και χαίρομαι που ακούμε τους Drulias Brothers έτσι όπως γνωρίζουμε, γιατί όταν είχαμε μιλήσει εμείς, επειδή είχαμε την διαφορά της ώρας και ήταν ξημερώματα στην Ελλάδα, τα παιδιά σχεδόν κοιμόντουσαν όταν μιλάγαμε. Ήταν αρκετά πρωί. Όπως σας έχουμε συνηθίσει, ήταν λίγο άγρια η ώρα, αλλά τέλος πάντων τους ευχαριστιόμαστε τώρα όμως. Εν τω μεταξύ, αγαπημένη Ανδριάννα Πετράτος εκεί από το μακρινό Λος Άντζελες, μόλις ήταν τα παιδιά τους λέω, παιδιά πήγατε Λος Άντζελες, μου λένε όχι. Και λέω πώς έγινε τώρα, δεν κατάλαβα, κάτι δεν είχα καταλάβει καλά. Αλλά εσύ πάντα δαιμόνια ρεπόρτερ, έτσι, έτσι. Πώς είστε εκεί? Τα τηλέφωνα και τη τεχνολογία γιατί τα έχουμε. Εδώ είμαστε μια χαρά. Ο κόσμος είναι με τα μαγιό, είμαστε με τα κλιματιστικά. Αυτό είναι. Εντελώς χριστουγεννιάτικη. Να έρθουμε δηλαδή, να μας φιλοξενήσετε. Ναι. Μα το ξέρεις το δρόμο πολύ καλά εσύ. Το ξέρεις πολύ καλά το δρόμο. Το ευχαριστήθηκε και στο Λος Άντζελες και με το παραπάνω πιστεύω όταν είσαι. Ήρθε, πήγε τελικά. Έχω μπερδευτεί. Έχει πάει εσύ Λος Άντζελες, Ηλία? Το πάει. Δεν έχει πάει. Δεν θυμάται που έχει πάει ο Ηλίας, δεν το καταλάβει. Σύνδεση live με την ελληνική ραδιοφωνία του Λος Άντζελες έχουμε να πούμε. Μου λες ότι οι Έλληνες εκεί πιστεύω ότι αν πάτε παιδιά Λος Άντζελες θα κάνετε χαμό. Το πιστεύω αυτό. Αυτό είναι σίγουρο και να πω και κάτι ότι εδώ δεν είναι σε σχέση με άλλες πόλεις της Αμερικής που έχουν έτσι μεγάλη ποικιλία αν θέλεις από περιοχές της Ελλάδος με κατοίκους ομογενείς. Εδώ το Λος Άντζελες, το μεγαλύτερο μέρος, η Νότια Καλιφόρνια, χωρίζεται σε ορισμένες ομάδες. Η μεγαλύτερη ομάδα είναι οι Αρκάδες και οι Κρήτες. Άντε μπλέξε τώρα. Και ναι, πιστεύω ότι αν ερχόντουσαν εδώ τα παιδιά θα γινόταν ένας κανονικός χαμός και πανικός. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ναι. Λοιπόν, θα έρθει και η στιγμή που θα βρεθούμε στο μακρινό Λος Άντζελες. Επειδή είμαι σίγουρος ότι αν πάτε Λος Άντζελες παιδιά θα κάνετε χαμό, γιατί υπάρχουν και πάρα πολλοί Έλληνες. Πόσοι ομογενείς Έλληνες υπάρχουν, Ανδριάννα Πετράτου? Καλή φάση που με ρωτάς, γιατί τώρα την περασμένη εβδομάδα βγήκαν τα καινούργια στατιστικά της τελευταίας πενταετίας με τους Έλληνες που βρίσκονται και για την Νότια Καλιφόρνια μιλάμε πάντα. Διαφέρουν τα στοιχεία από ένα σημείο και πιο βόρεια προς Σαν Φρανσίσκο. Λοιπόν, εδώ είμαστε 85.000 Έλληνες. Μιλάμε για ένα μεγάλο αριθμό Ελλήνων. Και οι ομογενείς έχουν και πολύ αγάπη στην παραδοσιακή μουσική και ιδιαίτερα οι Κρήτες της Αμερικής και είναι πολύ ερωτευμένοι. Είναι το θέμα της παράδοσης και το θέμα περισσότερο της νοσταλγίας, γιατί όταν είμαστε και στην Ελλάδα θεωρούμε και κάποια πράγματα δεδομένα, είμαστε εδώ, ακούμε ό,τι θέλουμε, ενώ εδώ υπάρχει η δίψα, υπάρχει η αγάπη και η τοπικιστική σαν μέρος, σαν πόλη του καθενός και γενικότερα σαν Έλληνας. Εδώ πάει η Ματινάδα. Ναι, αυτό ήθελα να πω. Να χαιρετήσουμε την Ανδριάννα Πετράτος από το μακρινό Λος Άντζελες και τους Έλληνες εκεί ομογενείς με μία Ματινάδα. Φυσικά. Ανάθεμά σε Αμερική με τα δολάρια σου που παίρνεις τα κοπέλια μας και τα κρατείς κοντά σου. Έτσι. Ανδριάννα, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ, θα με αφήσετε να στείλω και εγώ τις ευχές μου. Εννοείτε. Και στους ακροατές σας και στους εκλεκτούς συναδέλφους που κάθε εβδομάδα συναντιόμαστε εδώ έστω μέσω τεχνολογίας και να ευχηθούμε σε όλο τον κόσμο υγεία, ειρήνη, αγάπη και ό,τι καλύτερο θέλει ο καθένας
από εμάς. Ανδριάννα Πετράτους και Ελληνική Ραδιοφωνία του Λος Άντζελες, εμείς ραντεβού με τη νέα χρονιά. Θα τα πούμε στη νέα χρονιά 2018. Επομένως, να σου ευχηθώ καλά Χριστούγεννα και καλή πρωτοχρονιά να έχεις. Και από εμάς. Επίσης και σε εσάς, ό,τι καλύτερο. Θα τα πούμε σε ένα χρόνο. Λοιπόν, αυτή ήταν η σύνδεσή μας με την αγαπημένη ελληνική ραδιοφωνία του Λος Άντζελες. Κάθε Σάββατο συνδεόμαστε με πολλά μέρη της Ελλάδας και εκτός. Εμείς εδώ συντονισμένοι με αγαπημένους Drulias Brothers και συνεχίζουμε την συνέντευξή μας. Μου είπατε πριν ότι έχετε επανέλθει πλέον στους φυσιολογικούς ρυθμούς μετά από το Survival. Πού θα σας δούμε, μου στείλουν μηνύματα που θα σας απολαύσουμε. Σε εμφανίσεις. Live, πού θα σας δούμε. Είμαστε περιοδεία στην Κύπρο, τώρα δηλαδή για Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά. Οπότε εδώ οι Αθηναίοι δεν έχει. Δυστυχώς ακόμα όχι οι Αθηναίοι. Είμαστε από στην Ιανουάριο. Κύπρο Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά και από τη νέα χρονιά θα εμφανιστούμε, θα εμφανιστούμε και στην Αθήνα. Και τι καλό ετοιμάζουμε από στούντιο. Είμαστε στούντιο, ναι. Ετοιμάζουμε το καινούριο τραγούδι το οποίο θα κυκλοφορήσει. Ολοκέντουργιο, δεν θα είναι κάποια διασκευή, κάποια συνεργασία. Θα είναι καθαρά δικό μας κομμάτι, χωρίς να είναι διασκευή κτλ. Ελπίζουμε ο κόσμος να το αγαπήσει και να διασκεδάσει, όπως και με τα προηγούμενα που έχουμε κυκλοφορήσει. Τέλεια. Εσείς στην ουσία αρχίσατε να λανσάρετε μία μουσική, μία μόδα που είχε μέσα τον παραδοσιακό ήχο, αλλά παρέλα και το μοντέρνο. Αυτό ήταν το μυστικό. Ουσιαστικά, δηλαδή. Πώς σας ήρθε αυτή η ιδέα, ποιος είχε την ιδέα, ας πούμε, τους δυο σας. Αυτή η ιδέα ήταν του συνεργάτη μας, του Ανδρέα Τσαμπούκου, ναι. ο οποίος κρατάει εδώ τα δύο κινητά και κάνει δύο ταυτόχρονα live. Και κρύβεται με το καπέλο τώρα. Κάνε και ένα από το Facebook που έχουμε, από το Instagram έχω χάσει την μπάλα, δεν ξέρω αυτό. Ναι, κοίταξε να δεις, είμαστε μια ομάδα που έχουμε ενέργεια, έχουμε αγάπη για αυτό που κάνουμε, ναι. Και ο συνδυασμός της παράδοσης που δεν μπορεί να λείπει σε ένωση με το μοντέρνο, το 2018 δηλαδή πλέον που αλλάζει η χρονιά, mm-hmm. ήταν νομίζω η επιτυχία η δικιά μας. Αυτό που αγάπησε ο κόσμος. Διότι το παραδοσιακό από κάποια στιγμή και μετά, κάποιο μέρος του κόσμου δεν μπορεί να το ακούσει. Το βαριέται. Ενώ όταν του βάλεις και την κατάλληλη γαρνιτούρα, θα τον αγαπάει. Να ακούσει και το παραδοσιακό. Eurovision θα πηγαίνατε. Σίγουρα. Φυσικά. Με μια καλή παραγωγή. Χωρίς σκέψη, κατευθείαν. Όχι, θα ήταν μια πολύ καλή πρόταση για μας. Θα ήταν μια πολύ καλή πρόταση. Δηλαδή θα συνδυάζετε, ας πούμε, ξένο μέσα στίχο ή ελληνικό καθαρά. Θα πηγαίναμε με ελληνικό. Βλέπετε ότι φέτος όλα τα κομμάτια που ήταν για συμμετοχή είναι ελληνικά. Ήταν ελληνικά, ναι. Φέτος. Mm-hmm. Και νομίζω ότι είναι η μόνη χρονιά που έχει γίνει αυτό. Ελληνικά, ναι. Να είναι όλα. Ναι, έχει καιρό να. Έχει καιρό να το δούμε αυτό. Να γίνει. Εμείς θα προσπαθούσαμε να βγάζαμε ένα πάρα πολύ δυνατό κομμάτι, mm-hmm. το οποίο θα ήταν ελληνικό και θα έδειχνε γενικά στην Eurovision το τι είναι αυτή η Ελλάδα, το τι μπορεί να κάνει αυτή η Ελλάδα και το τι έχει να δώσει. Και να φέρναμε το βραβείο της Eurovision εδώ στην Ελλάδα. Η λίρα είναι δυνατό στοιχείο. Πολύ. Και νομίζω αρέσει και πάρα πολύ δυνατό. Και από ό,τι θυμόμαστε κιόλας με την Παπαρίζου. Με την Παπαρίζου, το κομμάτι είχε λίρα ποντιακή, μεν, αλλά υπήρχε λίρα. Με τη λίρα ποτέ δεν χάνεις. Με ποιους καλλιτέχνες θα θέλατε να συνεργαστείτε? Έχετε συνεργαστεί ήδη με πάρα πολλούς. Έχουμε κάνει συνεργασίες με αρκετούς καλλιτέχνες, η αλήθεια είναι. Mm-hmm. Αλλά παρόλα αυτά, έχουμε και άλλους που θα θέλαμε. Ηλία, εσύ τι λες, με ποιον θα ήθελες? Νομίζω ότι όλοι οι καλλιτέχνες που είναι αυτή τη στιγμή στην αγορά, αν μπορώ να πω έτσι, είναι υποθητή. Δηλαδή, με όλους θα θέλαμε να κάνουμε μια συνεργασία. Δεν έχουμε κάποιες διακρίσεις σε αυτό. Εγώ θα προτιμούσα, παράδειγμα, με τον Σάκη Τρουβά. Θα προτιμούσα με τον Νίκο τον Οικονομόπουλο. Θα ταιριάζαμε, πιστεύω. Ήτανε, συζητιότανε να εμφανιστεί. Συζητιότανε. Ήτανε σε συζητήσεις αυτό. Ναι. Απλά δεν. Είδατε, αποχώρησε ένας από το σχήμα του. Ο Στόκας, ναι. Ο Μπάμπης ο Στόκας. Που ξέρεις, μπορεί να έρθει κάποια πρόταση. Ναι. Πάντως για να συζητιόταν, είχε γίνει ήδη, είχε πέσει το τραπέζι. Πρώτα. Είχε συζητηθεί. Εμείς δεν είχαμε ανακοινώσει κάτι γιατί, όπως σου είπαμε, δεν ήταν σίγουρο. Δεν θέλουμε να βγάλουμε κάποια παραπληροφόρηση στον κόσμο, γι' αυτό δεν είχαμε ανακοινώσει κάτι. Παρ' όλα αυτά, τώρα που έφυγε ο Μπάμπης ο Στόκας, όλα μπορούν να γίνουν. Χωρίς να ξέρουμε κάτι ακόμα. Ναι. Πάντως, γιορτές δεν θα είστε εδώ. Γιορτές δεν θα είμαστε εδώ. Γιορτές θα είμαστε στην Κύπρο. Λοιπόν, συνήθως εδώ τι κάνουμε εμείς, τους καλλιτέχνες απομονώνουμε από τα επίθετα τους τα γράμματα. Από αυτά τα γράμματα δημιουργούμε λέξεις, από αυτές τις λέξεις ερωτήσεις. Έχετε λοιπόν εσείς ερχόμενοι εδώ τα γράμματα από το επίθετό σας. Αυτή τη φορά δεν ήθελα να το κάνω αυτό, γιατί ξέρω ότι είστε τόσο επαναστατικοί τύποι, τόσο. Που λέω τώρα τι να τους βάζω τα γραμματάκια εκεί πέρα. Έλα, θα το πάμε ελεύθερα. Ναι. Ωραία. Επαναστατικά. Είχαμε βέβαια και μία δοκιμασία που τους λέω κάποια πρόσωπα και τα σχολιάζουν οι συνεντευξιαζόμενοι. Ωραίο και αυτό. Όπως αυτοί θέλουν.
Έχω 2-3 ονόματα, γιατί δεν θα προλάβουμε. Ωραία. Να μου το σχολιάσετε εσείς όπως θέλετε. Okay? Okay. Τέλεια. Πάμε. Λοιπόν, το πρόσωπο αυτό, το πρώτο είναι Γιάννης Αϊβάζης. Α, σε αυτό μόνο ο Κώστας μπορεί να απαντήσει. Γιατί γελάτε, δεν κατάλαβα. Μπορεί να απαντήσει μόνο ο Κώστας σε αυτό το πρόσωπο. Για αυτό το πρόσωπο. Καλά, είχε γίνει χαμός. Είχε γίνει ένας μικρός χαμός με τον Γιάννη. Παρ' όλα αυτά, δεν πάβει να μην υπάρχει κάτι προσωπικό, όπως έχω πει. Με τον Γιάννη ποτέ δεν είχα να χωρίσω κάτι. Ήταν καθαρά κομμάτι του παιχνιδιού όλος ο καυγάς και όλος ο τσακωμός που έγινε και αυτό που είδατε κι εσείς. Χωρίς να υπάρχει κάτι προσωπικό. Κάτι μεμπτό δηλαδή και άξιο συζήτησης. Ο Γιάννης είναι ένα παιδί το οποίο έχει κάποιες ιδιαιτερότητες, κάποιες ιδιομορφίες θα έλεγα, οι οποίες δεν πολύ ταιριάζανε με τα δικά μου θέλω και τα δικά μου πιστεύω. Και γι' αυτό υπήρχε και αυτή η σύγκρουση στο παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά η ομάδα μου με στήριξε μες στο παιχνίδι και... Θέλω μια μαντινάδα για τον Γιάννη Αϊβάζη. Να τώρα. Τι, μια μαντινάδα. Θέλω να την ακούσω κι εγώ. Από Ντρούλιας Μπράδερς. Τον οποίο τον έχουμε φιλοξενήσει και εδώ στον Α, τον έχει φιλοξενήσει. Μάλιστα. Τώρα τι να σου πω για τον Γιάννη. Έλα, συνήθως οι μαντινάδες έτσι δεν πέφτουν μπαμπά. Πέφτουν μπαμπά, αλλά πρέπει να έχουμε βγει κανένα δύο ουισκάκια να είμαστε εκεί. Α, ο Ηλίας λέει είναι καλός. Ο Ηλίας είναι πολύ καλός. Έλα, Ηλία. Για τον Γιάννη τον Αϊβάζη. Δεν έχω βιώματα. Μια μαντινάδα για τον Γιάννη Αϊβάζη. Αρνητικά με τον. Θα σου πω εγώ τώρα που μου ήρθε μια. Για ρίξτε. Δεν ξεπερνούν τον αετό πουλιά ξεπετασάρια. Όσο ψηλά και ανεπετούν, δεν του πατούν τα χνάρια. Αυτά είναι, αυτά είναι. Με πολλά νόημα. Με πολλά νόηματα, όμορφα και ωραία. Άλλα δύο πρόσωπα έχω. Ελένη Μενεγάκη. Πήγατε εκεί και την αναστατώσατε τη γυναίκα. Εντάξει, ναι, είναι μια. Βασίλισσα. Ναι, μια βασίλισσα, αν μπορώ να το πω. Μας καλοδέχτηκε, είναι πάρα πολύ αγαπητή. Είναι αυτό που ακριβώς βλέπει όλος ο κόσμος τόσα χρόνια. Δηλαδή, ακομπλεξάριστη, δεν σου δημιουργεί και σένα τον ίδιο που πήγαμε εκεί. Δηλαδή, δεν μας δημιούργησε κανένα κόμπλεξ. Μας έκανε να νιώσουμε άνετα εκεί, αλλά λες και είμαστε στο σπίτι μας. Τόσο καλά μας. Το θέλατε πολύ αυτό, το επιδιώκατε ή ήρθε τυχαία? Ήταν όνειρο. Ήταν όνειρο. Ναι, ναι, ναι. Ήταν όνειρο το να πάμε, αλλά ήρθε τυχαία το κάλεσμα. Δηλαδή, δεν επιδιώξαμε ότι θέλουμε να πάμε στη Μενεγάκη, απλά μας καλέσανε και πέσαμε από τα σύννεφα. Δεν το πιστεύαμε. Αν κάτι το πιστεύεις πάρα πολύ, συνομωτεί όλο το σύμπαν για να γίνει. Με την τηλεόραση, παιδιά, εκτός το survival, έχετε φανταστεί τους αυτούς σας ποτέ να ήσασταν σε κάποιο πάνελ να παρουσιάζετε μια εκπομπή, ή δεν είναι του. Στο να παρουσιάζουμε παλαιότερα μπορεί να το είχαμε σκεφτεί. Εγώ τώρα πλέον προσωπικά δεν το σκέφτομαι. Νομίζω πως καλλιτεχνικά με έχει απορροφήσει πιο πολύ. Ανήκουμε λίγο στον κόσμο και στη μουσική, τη δικιά μας. Παρ' όλα αυτά, το να παρουσιάσεις μια εκπομπή, αν είναι καλού επίπεδου και ταιριάζει στα δικά μας πρόσωπα. Δεν θα λέγαμε και όχι. Ήταν η Λύρα. Ήταν η Λύρα αυτό, ναι. Πάνω στο Τουμπερλέκι. Έτσι, έτσι. Και τελευταίο πρόσωπο έχω βάλει τον Μπάμπι Στόκα. Μπάμπι Στόκα, Ευκαιρία. Τον έχετε γνωρίσει προσωπικά? Όχι, δεν έχει τύχει να γνωριστούμε προσωπικά. Μεγάλη ιστορία. Είναι κορυφαίος στο είδος του. Φοβερά κομμάτια έχει τραγουδήσει. Έχουμε κλάψει όλοι με τα τραγούδια του. Έχουμε πονέσει. Είναι ο Μπάμπης ο Στόκας. Αν θες να συζητήσουμε για το σχήμα, εντάξει, ήταν ίσως μια ατυχία. Προλάβατε να του. Ήμασταν στην πρεμιέρα. Α, πήγατε στην πρεμιέρα. Ναι, ναι, ναι. Ήταν ωραίο. Εμάς προσωπικά μας άρεσε. Ναι. Ήταν κάτι διαφορετικό. Αισθανθήκατε, ας πούμε, ότι κάποιος είχε λιγότερο χρόνο από κάποιον άλλον, όχι, ή δεν, όχι, όχι, δεν, όχι, όχι, δεν φαινόταν όχι, αυτό? Όχι. Αυτό που αισθανθήκαμε ήταν λίγο τον κόσμο, ότι. Έβλεπα ότι υπήρχαν διαφορετικά είδη κόσμου μέσα στο μαγαζί. Αυτό μπέρδευε λίγο την κατάσταση, δηλαδή. Καλλιτεχνικά, αν με ρωτάς, καλλιτέχνη, το πρόγραμμα δεν κολούσε, ας πούμε, κάποια στιγμή άλλαζε εντελώς. Και... Άλλαζε. Εντάξει, είναι ο Μπάμπης Στόκας και ο Σάκης Ρουβάς. Ναι. Ο Σάκης Ρουβάς κάνει αυτό ήταν ένα μοντέρνο πρόγραμμα και ο Μπάμπης Στόκας λέει η διαφορά, την ιστορία του ελληνικού τραγουδιού. Οπότε. Όντως, δηλαδή και σαν οντότητες είναι τελείως διαφορετικές. Βλέποντας μέσα στο πρόγραμμα, νιώσατε ότι αδικεί τον Μπάμπη Στόκας για τον χρόνο που είχε ονστέγει? Όχι, όχι, δεν αδικήθηκε κανένας. Όχι, αδικία δεν υπήρχε. Διαφορετικά είδη προγράμματος και διαφορετικό target group. Αλλού απευθύνει το Ρουβάς, αλλού απευθύνει το Στόκας. Απλά δεν κατάφεραν αυτά τα δύο να συνεπάρξουν. Πιστεύαν ότι θα ήταν ένα ωραίο πάντρεμα. Εντάξει, μπορεί να μην τα βρήκαν. Από ό,τι άκουσα και από τη συνέντευξη. Εσάς το πρόγραμμα σας άρεσε πάντως που είδατε? Εμάς μας άρεσε. Ήσασταν τους τυχερούς που το είδαν μαζί. Μας άρεσε γιατί εντάξει, έχουμε και, είμαστε μουσικοί και αυτές οι εναλλαγές μας αρέσουν. Και εμείς αυτό έχουμε κάνει. Ναι, αυτό στην ουσία έχετε κάνει και αυτό πρεσβεύετε. Τη διαφορετικότητα. Γι' αυτό σου λέω ότι εμάς μας άρεσε. Απλά ο κόσμος ήταν λίγο. Παρεξενευόταν με τις αλλαγές. Τέλεια. Λοιπόν, αυτά ήταν τα πρόσωπα. Θέλω να κάνουμε αυτό που λέγαμε πριν, να κάνουμε έτσι ένα μικρό live. Ναι.
Εσείς τώρα βέβαια δεν έχετε θέμα με τον χρόνο. Εσείς νομίζω μπορεί να, να καλύπτετε χρόνο αρκετό. Όσο θες. Αλλά δεν έχουμε την πολυτέλεια να σου δείξουμε το πραγματικό live. Θα έρθω εγώ στα live. Βέβαια θα είστε Κύπρο τώρα, όταν θα είστε Αθήνα. Τώρα έχουμε μόνο δύο όργανα, το Μπερλέκι του Ηλία και τη Λίρα τη δικιά μου. Δεν έχουμε όλο το group. Μία τελευταία ερώτηση. Σε talent show θα βάζατε συμμετοχή? Τι talent show? X Factor, τραγουδιστικού. Voice. Ναι, τραγουδιστικού. Όχι άλλο παιχνίδι επιβίωσης. Κοίταξε να δεις τώρα. Αυτό το τώρα δεν το έχετε ανάγκη, αλλά στις αρχές ίσως το είχατε σκεφτεί. Δεν μας πέρασε το μυαλό. Ποτέ έτσι. Προσπαθήσαμε να ανέβουμε τα σκαλιά σχεδόν μόνοι μας. Τώρα που βρίσκεται στα σκαλιά. Μπρος στην εκκλησιά που λέτε. Τα σκαλιά της εκκλησίας σας μοιάζουν μακρινά ή πλήσια? Είναι πάρα πολύ μακρινό. Ταξίδι μακρινό. Α, έτσι, ε. Είναι πολύ νωρίς ακόμα, είμαστε μικροί. Λοιπόν, 5 λεπτά μέχρι το ρολόι να δείξει 9 ακριβώς και να σας αποχαιρετήσουμε. Από εμένα το Λάζο Μαντικό, πολλά φιλιά, να έχετε υπέροχα Χριστούγεννα, έτσι με τα πιο art Χριστούγεννα θα έλεγα. Και φυσικά μια σούπερ χρονιά, εμείς θα τα πούμε με τη νέα χρονιά, το 2018. Κλείνω με Ντρούλιας Brothers, αγαπημένους, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνετε να έρθετε την τελευταία εκπομπή τη σεζόν. Και εύχομαι πάντα έτσι ο δρόμος σας να είναι στρωμένος με ροδοπέτελα, γιατί να το αξίζετε, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε καλά, παιδιά, πάνω απ' όλα. Πολύ για όλα. Κλείνουμε με Ντρούλιας Brothers και την απομαντινάδα και τραγούδι, πως μαζί όλα. Φύγαμε. Όλα μαζί. Φύγαμε. Πάμε. Τελευταία εκπομπή και εδώ μεράκι βγάζω. Στο Art FM παρέα, παρέα με το Λάζο. Έλα. Κι άλλος κι Άγιος Βασίλης μου είπανε πως δεν θα έρθει εν τέλει. Τεκμηριώ στο Ελκυθρό και ακριβά τα τελή. Έλα.